Τα 5 γκολ και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες φάσεις από το παιχνίδι αυτό περιγράφει ο Θόδωρος Κοτσόνης. Εικοστό πρώτο λεπτό. Το φάουλ ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Άνταμτσικ. Φεύγει όμως, αφήνει τον Κμιάτσικ. Ο Κμιάτσικ παίρνει φόρα, φαλτσαριστά η μπάλα, χτυπάει και σε μια πλάτη και με δυσκολία ο Παπαδόπουλος διώχνει σε κόρνερ. Αρδίζογλου επιχειρεί δυνατό μακρινό σουτ, πέφτει ο Πλίτσης και παραχωρεί κόρνερ. Ο Κμιάτσικ έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Φαλτσαριστό, ναι, και είναι το γκολ από τον προωθημένο Μιτσιμπόνα. Έφυγε η μπάλα στο χτύπημα φάουλ του Κμιάτσικ από τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο προωθημένος Μιτσιμπόνας με προβολή την έσπρωξε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου που δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Θα ξεφύγει ο Βαλαόρας και θα δώσει στον Άνταμτσικ. Η παλιά του είναι για τον αμαρκάριστο Ζιώγα. Ο Ζιώγας ξεφεύγει από τον Χατζή, πλασάρι και τελευταία στιγμή σώζει ο Στυλιανόπουλος. 46ο λεπτό, φάουλ που χτύπησε ο Αρδίζογλου, πετάει, κερδίζει κεφαλιά ο Μαύρος και πετυχαίνει γκολ ο Έστερ Χάζη, κάνοντας το 1-1. Ύστερα από το χτύπημα φάουλ του Αρδίζογλου, κέρδισε ο Μαύρος κεφαλιά, ήταν αποτυχημένη έξοδος του Πλίτση και εύκολα ο Έστερ Χάζη προώθησε την μπάλα στα δίχτυα της Λάρισας, κάνοντας το 1-1. Τον Δίντσικο που στο δεύτερο ημίχρονο πήρε τη θέση του Στυλιανόπουλου, η σέντρα, η κεφαλιά και το δοκάρι από τον Μαύρο. Ο Σάντμπερκ κοντράρεται από τον Μιτσιμπόνα, νέα μοναδική ευκαιρία στο 47 να πετύχει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Πατσιαβούρας δίνει στον Βαλαόρα. Ο Πατσιαβούρας παίρνει από τον Χατζή και κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Ζιώγα και το 2-1 από τον Κμιέτσικ νομίζω. Στο 41ο λεπτό η Λάρισα προηγείται και πάλι. Ζιώγας. Ζιώγας ελίσσεται, περνάει παλιά για τον Παραφέστα που έχει προωθηθεί σαν εξτρέμ. Γίνεται η σέντρα, φεύγει από όλους και το 2, το 3-1 από τον Ζιώγα είναι γεγονός. Καθώς συμπληρώνεται το 8ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παραφέστας έβγαλε πολύ ωραία σέντρα, η μπάλα έφυγε από τους αμυνόμενους και ο Ζιώγας την έσπρωξε στα δίχτυα του Εμβρόντι του Παπαδόπουλου για να γίνει το 3-1. Προωθείται ο Πατσιαβούρας που παίρνει την μπάλα από τον Αρδίζογλου, θα κάνει και τη σέντρα, η κεφαλιά στο δοκάρι, καταπληκτική φάση, η κεφαλιά του Βαλαόρα στο δοκάρι. Ο Κμιέτσικ τώρα κάνει δυνατό πλασέ, η μπάλα μόλις πάνω από τα δοκάρια. Η παλιά του Παπαϊωάννου μπαίνει μέσα στη φάση, ο Εστερχάζη και σουτάρει out. Χτυπήθηκε το κόρνερ με παλιά στον Βουτηρίτσα. Ο Βουτηρίτσας γυρίζει για τον Κμιέτσικ, έχει μπροστά του τον Βλάχο, περνάει παλιά στον Ζιώγα, ο Ζιώγας στο πλασέ και το τέταρτο γκολ είναι γεγονός, 3 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας από τον Μιχάλη Ζιώγα που τον βλέπουμε εδώ. Η παλιά του Βουτηρίτσα για τον Κμιέτσικ, ο Κμιέτσικ έβγαλε τον Ζιώγα που σημείωσε εύκολα το τέταρτο γκολ της Λάρισας.